Η ελευθερία των Ελλήνων αποκτήθηκε με τραχείς αγώνες, με θυσίες, με ποταμούς αίματος. Κάποιοι άνθρωποι συνετέλεσαν στην πυροδότηση αυτού της διάθεσης και της ζέσης για ελευθερία. Ένας από αυτούς ήταν ο Ανδρέας Μιαούλης. Ο Ανδρέας Μιαούλης ήταν ιδραίος, γεννήθηκε στην Ήδρα, έζησε στην Ήδρα, δημιούργησε στην Ήδρα, αρχικά σαν έμπορος και πειρατή και αργότερα σαν ναυμάχος και με την αξιοσύνη του, με τις στρατηγικές του ικανότητες, με ό,τι τον διέκρινε ως άνθρωπο και ως πολεμιστή, αναδείχθηκε σε αρχινάβαρχο του ελληνικού τρινήσιου στόλου, δηλαδή του στόλου της Ήδρας, των Σπετσών και των Ψαρών. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπήρχαν και άλλα μέρη που έδωσαν πλοία στον ελληνικό αγώνα, στην Επανάσταση, αλλά αυτός, ο, τρινήσιος στόλος ήταν ο καταβάσιν στόλος, ήταν η μαγιά του ελληνικού στόλου δηλαδή. Αυτόν ο Μιαούλη. Νίκησε σε άπειρε ναυμαχίε, δηλαδή αν θα θέλαμε να τον χαρακτηρίσουμε το Μιαούλη, θα λέγαμε ότι ήταν η ζώσα προσωποποίηση του ελληνικού αγώνα. Δεν υπάρχει ναυμαχία, δεν υπάρχει σχεδόν ε, μάχη στη θάλασσα που να μην πρωτοστάτησε και να μην πρωταγωνίστησε ο Ανδρέα Μιαούλη. Στην κατοπινή του ζωή, στο απελεύθερο ελληνικό κράτο, ο Ανδρέα Μιαούλη έλαβε ανώτατα αξιώματα γιατί ήταν. Ένας από τους τρεις που είχαν πάει στο Μόναχο και παρέδωσαν το στέμα το πρώτο βασιλιά της Ελλάδα, τον Όθωνα, το 1831. Ο Όθωνας είχε συνδεθεί με στενή φιλία με τον Μιαούλη για τον λόγο αυτό. Τον συμπαθούσε. Του έδωσε πολλά αξιώματα. Ε, δεν έγινε βέβαια ποτέ πρωθυπουργός, όπως έγινε αργότερα ο Κανάρης παραδείγματος χάρη, αλλά πάντω ήταν διευθυντή του στόλου, κατήχε θέσει πολύ σημαντικέ. Προσπάθησε να καταδιώξει και το πέτυχε την πειρατεία. Και βέβαια ήταν ένα άνθρωπο διακεκριμένο ανάμεσα στα διάσημα ονόματα τη εποχή του. Οι δεσμοί φιλίας που ένωναν τον Όθωνα με τον Μιαούλη φάνηκαν και πολύ αργότερα όταν ο Μιαούλης πλέον κατάκητος, άρρωστος, υπέφερε συνεχώς ο Μιαούλης. Η βασικότερη ασθένειά του ήταν η ποδάγρα. Είχε ποδάγρα γι' αυτό και δεν μπορούσε να φορέσει εύκολα παπούτσια. Και μάλιστα σε κάποιε από τι ναυμαχίε ο Μιαούλη μπήκε στο πλοίο σε φορείο επάνω. Ήταν τόση δηλαδή η διαθεσιμότητα, η διαντριωσή του, που παρότι άρρωστο ήθελε να είναι παρόν, να ηγείται, να, να ξεκινάει και να τελειώνει την ναυμαχία. Και δεν δίσταζε να μεταφερθεί μέσα στο πλοίο από το πλήρωμα το, το, του ναύτε του πάνω σε φορείο. Όταν λοιπόν αρρώστησε ο Μιαούλη, ζούσε τότε στην Αθήνα, στην οδό αιώλου 9. Εκεί τον επισκέφθηκε περίπου τρεις φορές ο Όθωνας, παραβαίνοντας το πρωτόκολλο, το βασιλικό, που έλεγε ότι απαγορεύεται ο βασιλεύς να επισκεφθεί σπίτι ιδιώτη, χνητού, λαϊκού. Όμως ο Όθωνας τον επισκέφθηκε τρεις φορές, του απένιμε και το μεγαλόσταυρο του Σωτήρα σε μία, σε μία από τις επισκέψεις του, ύψιστο αξίωμα τιμητικό, αυτό το μετάλλιο, και όταν λοιπόν έφυγε από αυτή τη ζωή το 1835, 11 Ιουνίου του 1835, διέταξε ο Όθωνας να αποσπαστεί η καρδιά του, να τα ρηχευθεί. Ε, στο σημείο αυτό πρέπει να σας πω ότι ήταν αγαπημένη η βαβαρική συνήθεια αυτή η τα πλάχνων. Οι βαβαροί συνήθιζαν να τα ρηχεύουν συμβολικά πάντα καρδιές, εγκεφάλους, ηρών διακεκριμένων ανθρώπων και οτιδήποτε άλλο μπορούσε να γίνει ένα εμβληματικό είδο. Ο Όδωνας, λοιπόν διέταξε να τα η καρδιά του και αυτό το ανέλαβαν ο αρχιατρός του ο Ρέιζερ και ο αρχιφαρμακοποιός του παλατιού ο Λαντερέρ. Ανέλαβαν αυτοί και έκαναν την ταρίχευση. Η καρδιά μπήκε μέσα σε ειδικό τεφροδοχείο και οι χρυσουργοί του παλατιού, οι βαβαροί χρυσουργοί Βίμερ και Γιούγκ, έφτιαξαν μία περίτεχνη λίκηθο ασημένια με χρυσά και μέσα εκεί κλείστηκε η καρδιά του ατρομητοτάτου των ανθρώπων, όπως τον καταγράφει και τον περιγράφει ο ιστοριογράφος μας, ο Κωνσταντίνος Παπαρηγόπουλος. Ο Μιαούλης για τον Παπαρηγόπουλο ήταν ο ατρομητότατος των ανθρώπων. Έτσι λοιπόν η καρδιά αυτή πήγε πρώτα, κατατέθηκε στο Υπουργείο Επιτοναυτικών, αργότερα πήγε στο Ναυτικό Απομαχικό Ταμείο, το ΝΑΤ, και πολύ μετά στάλθηκε στη γενέτειρα του Ανδρέα Μιαούλη, την Ήδρα, σαν ε, πράξη έτσι εμβληματική, σαν πράξη ευχαριστειών προς τον νησί που γέννησε αυτόν τον μεγάλο ήρωα.